Το δρόμο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δείχνει η Γερμανία προς την Ελλάδα, καθώς κληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Είναι χαρακτηριστική η ομιλία της Άγγελα Μέρκελ στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, όπου εμφανίστηκε να απορρίπτει το ενδεχόμενο βοήθειας, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απέβαινε μοιραίο για την Ευρωζώνη. Υποστηρίζει μάλιστα εν μέσω χειροκροτημάτων από τους Γερμανούς βουλευτές ότι για την κατάσταση στην Ελλάδα δεν ευθύνεται η κρίση, αλλά οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Das darf uns aber nicht vergessen lassen, dass die griechische Lage nicht durch die Spekulanten hervorgerufen wurde, sie wird verstärkt durch die Spekulanten, sondern dass sie hervorgerufen wurde durch langjährige Verletzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Und deshalb steht der Euro vor seiner stärksten Herausforderung, die er je zu bewältigen hatte. Ich kann auch sagen, dass da die Regierung Karamanlis dran beteiligt war, da war die Vorgängerregierung auch schon beteiligt. Η Γερμανίδα Καγκελάριος πρότεινε ακόμη αλλαγή της συνθήκης, ώστε οι χώρες που παραβιάζουν συστηματικά τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας να αποβάλλονται από την Ευρωζώνη. Sondern dass wir für die Zukunft ein Vertragswerk bekommen, in dem es in der Ultima Ratio sogar möglich ist, ein Land aus dem Euroraum auszuschließen, wenn es die Bedingungen langfristig immer und immer wieder nicht erfüllt, meine Damen und Herren. Sonst kann man nicht zusammenarbeiten. Η στάση της Γερμανίας προβληματίζει την κυβέρνηση που τοποθετεί πολύ χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών για την επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών της 25ης Μαρτίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάντως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά θα έλθει βοήθεια από την Ευρώπη, ενώ προσπάθησε να ερμηνεύσει τη σκληρή γραμμή της Άγγελας Μέρκελ. Εντά πηγαίνει πολύ καλά, λοιπόν. Θέλει και εκεί να έχει κάτι που να μην. Να την ευνοήσει, γιατί είναι μπροστά από εκλογές και ιδιαίτερα είναι μπροστά σε ένα. Θα μείνουμε, πιστεύετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Νορδράιν-Βεσφάλεια, που είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή είναι κρίσιμες εκλογές. Ο πρόεδρος του Eurogroup, μιλώντας στη γερμανική τηλεόραση, εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί τελικά βοήθεια, συμπληρώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα αντιδράσουν μόνο εάν δουν ότι κινδυνεύει ολόκληρη η Ευρωζώνη και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν θα γίνει με χαμηλό επιτόκιο. Dann wird nicht einfach Geld über die Theke geschoben. Es wird nicht so sein, dass die Deutschen, die Franzosen, die Niederländer, die Luxemburger für die von Griechenland selbst verschuldete Lage haften würden. Wir übernehmen nicht die Verbindlichkeiten der Griechen, falls wir überhaupt etwas tun müssten. Ich denke, wir werden nichts tun müssen, sondern wir würden bilaterale Kredite zur Verfügung stellen, die nicht einfach zum Nulltarif. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, εκτίμησε ότι για την Ελλάδα θα υπάρξει λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε όμως ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και εμφανίστηκε πρόθυμος να βοηθήσει. I'm happy to talk about this, but we have to define exactly what we're talking about and understand that it's something which will take a lot of time to be built, while the problem for Greece is an immediate problem. Δεν είναι κανένας με την πλάτη στον τοίχο, η Ελλάδα έχει επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την προσπάθεια της χώρας στο εξωτερικό, δηλώνει εκπρόσωπος του κόμματος, ασκώντας παράλληλα κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Ο Αντώνης Σαμαράς φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και όταν βγαίνει στο εξωτερικό, αλλά και όταν είναι στην Ελλάδα, αλλά στηρίζω την ελληνική οικονομία, στηρίζω τη χώρα. Δεν σημαίνει ότι στηρίζω τα λάθη της κυβέρνησης του Πασόκ. Επικριτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Λαός. Βλέπετε ότι φάγαμε χαστούκι και από την Μέρκελ, παρότι δώσαμε τα πάντα. Μιλάμε για ξεβράκωμα, ξεγύμνομα.